Πάμε να σπάσουμε μερικούς μύθους. Δεν χρειάζομαι έλεγχο αν δεν έχω συμπτώματα. Πολλά σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα είναι ασυμπτωματικά. Αν είσαι σεξουαλικά ενεργό άτομο, κάνε τεστ για σεξουαλικώς μεταδιδόμενες λοιμώξεις τουλάχιστον μία φορά το χρόνο. Ο χρόνος τα γιατρεύει όλα. Σε άλλες περιπτώσεις, ίσως να ισχύει. Αλλά αν έχεις εξανθήματα, τσούξιμο ή φαγούρα στα γεννητικά όργανα, καλύτερα να μιλήσεις με ειδικό. Το Test Pap είναι μόνο για ηλικίες 40 και αν. Ξεκινάμε νωρίς για καλύτερη πρόληψη. Αν είσαι άτομο με κόλπο, όταν ξεκινάς σεξουαλική σου ζωή, ξεκίνα και Test Pap σε αιτήσια βάση. Αφού ξεκίνησα τη σεξουαλική μου ζωή, δεν έχει πλέον νόημα να κάνω το εμβόλιο HPV. Το εμβόλιο για τον HPV παραμένει ωφέλιμο ακόμη και μετά την έναρξη της σεξουαλικής ζωής. Το ίντερνετ έχει όλες τις απαντήσεις. Λύσε όλες σου τις απορίες με σύμβουλο σεξουαλικής υγείας. Για παράδειγμα, στα checkpoint σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ο Πολ Μέσκαλ είναι σεξι. Αυτό δεν είναι μύθος.